centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Κωνσταντσάνη, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Νατσούλη και στους ακροατές. Πάντοτε πετυχαίνετε τη στιγμή να με παίρνετε όταν τηλέφωνο. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, λέμε για να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Μάλιστα. Και εδώ βλέπουμε ότι μετατράπηκε για μια ακόμη φορά η παθολογική σε κλινική COVID. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα τι έχει συμβεί εδώ τις τελευταίες μέρες και ένα απόρρια των περιστατικών, γιατί έχουμε δυστυχώς και μια πανελλαδική πρωτιά πια από χθες, κύριε Κωνσταντσάνη. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νατσούλη. Όντως, έχουμε μεγάλο αριθμό θετικών για κορονοϊό τεστ. Είτε είναι self-test είτε rapid test. Βέβαια τα self-test πάντοτε επικαιροποιούνται και με ένα rapid τιμωριακό. Ναι. Αυτό βέβαια ανεβάζει τον αριθμό των θετικών τεστ στον ομό Καστοριάς στα ύψη. Αλλά από την άλλη, λόγω της υποχρεωτικότητας αυτών των τεστ σε σχολικές μονάδες, σε άλλες υπηρεσίες, σε άλλους επαγγελματικούς χώρους, μας βοηθάει στο να διαγνώσουμε αυτά τα θετικά τεστ κατά πρώτον και κατά δεύτερον να τα απομονώσουμε. Ναι, δεν είναι δηλαδή πάντοτε κακό. Σωστό, να βλέπουμε, είναι κακό, ανεβάσαμε τον αριθμό, αλλά αυτά, όπως είπατε, τα παιδάκια, τα οποία βγήκανε θετικά και είναι σύνολο 10, 3 δημοτικό και 7 και οι δύο βέβαια εκπαιδευτικοί. Θα τα ανακαλύπταμε ποτέ, γιατί συνήθως έχουν ήπια έως καθόλου συμπτώματα. Προσέξτε όμως τι γίνεται, κύριε Κωνσταντζάνη. Το ίδιο που ισχύει σε εμάς όμως ισχύει και στους γειτονικούς νομούς. Δηλαδή παντού υπάρχει αυτός ο έλεγχος πια. Παρότι τον έλεγχο το γενικό λοιπόν που υπάρχει, πάλι είμαστε πρώτοι. Λοιπόν, εκεί και μάλιστα εκεί είμαστε είναι πρώτοι, το θέμα. Και μάλιστα είμαστε και πρώτοι στους εμβολιασμούς και αυτό μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πώς ένας νομός που είναι πρώτος στη Δυτική Μακεδονία σε ποσοστά εμβολιασμών είναι και πρώτος πανελλαδικά πια σε κρούσματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να το καταλάβουμε με το φτωχό μας το μυαλό αυτό. Ή κάτι δεν κάνουμε σωστά, ή δεν προσέχουμε, ή δεν ξέρω τι γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή αυτό το θέμα προβλημάτισε και κάποια ιατρική κοινότητα, ναι, εμείς δηλαδή μεταξύ μας, καταλήξαμε στο ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Μάλιστα. Τόσο από τους πολίτες, τους οποίους βέβαια τους έχουμε τους καημένους στο στόχαστρο και μιλάμε πάντοτε για πολίτες, αλλά πολύ μεγαλύτερη ευθύνη θα δώσω στον ιατρικό κόσμο, γιατί έχουν πέσει πάρα πολλά στην αντίληψή μου. Δηλαδή, διότι κύριε Νατσούλη, εγώ μπορεί να είμαι υπέρ του εμβολίου και είμαι, αλλά με έχετε ακούσει ποτέ να κάνω τη μεγάλη την προπαγάνδα υπέρ του εμβολιασμού? Όπα, μισό λεπτάκι, γιατί εδώ μας λέτε κάτι πολύ σοβαρό. Σας λέω πάρα πολύ σοβαρά. Όχι, μισό λεπτάκι λίγο. Μας λέτε λοιπόν, κυρία Κωνσταντσάνη, μάλιστα, ότι οι συνάδελφοί σας του ιδιωτικού τομέα κάνουν προπαγάνδα κατά του εμβολιασμού? Βεβαιότατα. Βεβαιότατα. Και θα ήμουνα, μάλιστα, επειδή δεν θέλω να φτάσω σε αυτήν την αντιπαλότητα, λέω το εξής. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ασθενείς μου, οι οποίοι με πήραν ένας-ένας τηλέφωνο, συζητήσαμε τα υπέρ και τα κατά και αποφασίσανε μόνοι τους. Σε άλλη περίπτωση, πάνε να ζητήσουν μία γνώμη από έναν γιατρό, γιατί σου λέω ο γιατρός δεν μπορεί, θα μου πει κάτι παραπάνω. Και όχι μόνο, και αυτοί που θέλουν να εμβολιαστούν, πείθονται να μην το κάνουν. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είμαι λοιπόν τρομερά απογοητευμένη. Σέβεστε την επιλογή συναδέλφων σας. Βεβαιότατα να μην, τη σέβομαι. Να μην κάνουν το εμβόλιο. Βεβαιότατα. Αλλά αυτό που σας εξοργίζει είναι να κάνουν προπαγάνδα κατά του εμβολιασμού. Αυτό με ενοχλεί. Βεβαιότατα το σέβομαι. Διότι υπάρχουν και δικοί μου συνάδελφοι και στον χώρο του αυτό νοσοκομείου που εκπεπτυχίζω δεν θέλουν να εμβολιαστούν οι άνθρωποι. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι ακούγεται πάρα για πολύ πρώτη σοβαρό φορά. Θα έκανα, δεν θέλω να προχωρήσω σε καταγγελίες άλλου είδους. Εδώ ήθελα να φτάσω εγώ τώρα. Έχετε δηλαδή διότι, και ονόματα. Διότι αφορά πολίτες οι οποίοι δεν θέλουν να παρουσιαστούν μπροστά. Συγνώμη, είναι πολύ μικρή η κοινότητα του νομού Καστοριάς.
Και καταλαβαίνετε ένας πολίτης, ο οποίος θα βγει μπροστά να κάνει την χ καταγγελία, είτε απέναντι σε ένα γιατρό που προσπαθεί με μανία να τον πείσει ή με μανία να μην τον πείσει, και οι δύο είναι κατακριτέοι για μένα. Άρα λοιπόν, έχετε και ονόματα, ξέρετε και ονόματα γιατρών που κάνουν αυτή την προπαγάνδα? Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να τα πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, δεν σας ρώτησα ποιοι είναι, σας ρώτησα αν τους ξέρετε. Βεβαίως. Τους ξέρετε. Βεβαίως. Τους ξέρω από, αν θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα, από δικούς μου ανθρώπους, οι οποίοι πήγαν να ζητήσουν μία γνώμη και πέσαν από τα σύννεφα. Μάλιστα. Πέσατε λοιπόν και στην περίπτωση. Εγώ ξέρω και συνάδελφο που ήταν έτοιμος να κάνει τη δεύτερη δόση και προσπαθούσαν να τον πείσουν να μην την κάνει. Σέβομαι, καταλάβατε τι θέλω να πω. Σέβομαι την άποψη του καθενός. Είναι δυνατόν εγώ να πιέσω έναν άνθρωπο να εμβολιαστεί εφόσον δεν θέλει? Δεν θα το κάνω ποτέ. Θα προσπαθήσω να μιλήσουμε. Εγώ θέλω να πω και πέρα να αποφασίσει. Αλλά αγώνας. Αγώνας. Μάλιστα. Στο νοσοκομείο σήμερα είναι σε αναστολή περίπου 30 άτομα. Υγειονομικοί. Πιστεύετε? Οι περισσότεροι αυτό... βέβαια, ναι, είναι νοσηλευτές και ναι, νοσηλεύτες, ναι, βέβαια, τραυματιοφορείς, βοηθοί. Από γιατρούς νομίζω είναι δύο άτομα. Δύο είναι. Άτομα πρέπει να είναι, ναι. Ναι, 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 δεν είναι παραπάνω. Θέλω τα οποία να... βέβαια έχουν καλυφθεί, βέβαια. Έτσι, θέλω, δεν θέλω είναι. Να σας έχουν ρωτήσω, καλυφθεί λοιπόν... το θέμα των γιατρών των νοσοκομείων μας. Ευτυχώς, λόγω του κορονοϊού και των αναστολών, ναι, δεν πάσχει αυτή τη στιγμή. Πάντοτε, βέβαια, οι περισσότεροι γιατροί είναι και καλύτερα, αλλά έχουν αντικατασταθεί ήδη. Μάλιστα. Θέλω το να πρόβλημα ρωτήσω, είναι λοιπόν... περισσότερο με τους νοσηλευτές, αν θέλετε. Μπράβο. Θέλω να, σας να ρωτήσω, το εξατομικεύσω. Σε αυτή την κατηγορία που βάζετε, τους ανθρώπους δηλαδή που κάνουν και προπαγάνδα κατά του εμβολίου. Ναι, αυτοί είναι, δεν βάζω τα άτομα που είναι σε αναστολή ότι κάνουν προπαγάνδα. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Τέτοια. Άρα δεν συμπεριλαμβάνεται τα άτομα Σαφέστατα. Που είναι σε αναστολή. Εγώ λέω ότι υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία ο καθένας τώρα πολίτης θα καθίσει να σκεφτεί ποιοι είναι αυτοί και πώς τους έχουν μιλήσει, ναι, και οι ίδιοι οι πολίτες κάποια στιγμή θα τους κατονομάσουν. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μην φτάσει στο αυτή μου κυρία Κοζατζάνη και εμένα μου είπε αυτός εκεί και αυτή μου είπε αυτό. Ωραία. Και μιλάω βέβαια, για να μην γίνουμε και λέμε και ανακρίβειες, μιλάμε για ιατρικό προσωπικό. Για ιατρικό προσωπικό και μάλιστα διότι στον ιδιωτικό τομέα. Διότι αυτή τη γνώμη θα ζητήσουν οι πολίτες. Και μάλιστα στον ιδιωτικό τομέα. Έχετε μιλήσει με τον κύριο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, γι' αυτό? Όχι, γιατί δεν μπορώ να συγχυστώ άλλο. Δεν μπορώ. Τρέμω ολόκληρη. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είμαι σε θέση ψυχολογική αυτή τη στιγμή. Και έτσι λοιπόν βλέπετε, Μοιραία, θέλω να σας ρωτήσω, όλη η κλινική είναι καλυμμένη αυτή τη στιγμή, η παθολογική COVID? Λοιπόν, όλα τα όχι, κρεβάτια... να σας πω τώρα. Από αυτά και λοιπόν τι παρέχουμε τα, εμείς τα θετικά που εδώ έρχονται, ναι, για να σας πω τώρα και πώς έγινε και αυτό. Αν είναι ανεμβολίαστη ή όχι, να τα μας τα πείτε όλα. Ωραία, ωραία, θα σας τα πω. Το θέμα είναι, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να μιλάμε και να μην μας πιστεύουν. Εγώ τους προτρέπω να έρθουν, να δούνε δύο ανθρώπους, ναι, ο ένας να είναι αρνητικός και ναι, να κάνει αξονική και να είναι καλή, και ο άλλος να είναι θετικός στον κορονοϊό και να κάνει αξονική, και οι ίδιοι με τα μάτια τους, οι γιατροί πλέον, να κάνουν τη σύγκριση του ενός θετικού και των δύο θετικών, του εμβολιασμένου και του μη εμβολιασμένου. Στατιστικώς, άμα οι περισσότεροι είναι ανεμβολίας, τι θα πούνε? Έτυχε? Δεν υπάρχει στην ιατρική έτυχε. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.